στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής μεταφέρθηκε η συζήτηση για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό Ηρακλείου. Μετά από ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Ιγουμενίδη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τώρα κύριε Ιγουμενίδη, κλαις ή γελάς και μόνο που το αναφέρεις. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε. Ξέρετε, είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό το διάστημα 15-19 που αυτόν προσπαθήσαμε μέσα σε πραγματικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες να υλοποιήσουμε, ο οποίος σχεδιασμός κάλυπτε το σύνολο της Κρήτης σε όλες τις ανάγκες που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και δυστυχώς αυτός ο σχεδιασμός σταμάτησε τον Ιούλιο του 19, δεν προχώρησε τίποτα. Έχει μια κατάσταση που επιδεινώθηκε με προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε, με προσωπικό που έφυγε, με προσωπικό με δομές που δεν προχωρήσανε. Δεν έγινε κανένα νέο περιφερειακό ιατρείο, καμιά συζήτηση για την αναβάθμιση κέντρων υγείας, καμιά νέα δομή πρωτοβάθμιας στον Τέσο Ηράκλειο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν έγινε. Και δυστυχώς από τις απαντήσεις του Υπουργού φάνηκε ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν και τίποτα. Δηλαδή. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, γι' αυτό σας ρώτησα και είπα δηλαδή. Να πω ένα παράδειγμα. Είδα προημερών είχε μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας που ζητούσε και λόγω του σεισμού και όλης της κατάστασης που υπάρχει ένα σταθμό του ΕΚΑΒ στην περιοχή. Είδα το σχέδιο που είχαν. Με βάση το σχέδιο, αν λειτουργούν τα ασθενοφόρα όλων των κέντρων υγείας, κάθε κέντρο υγείας για να έχει σε 24ωρη βάση όλο το μήνα, όλο το χρόνο επομένως, χωρίς και να το ασθενοφόρο του σε ετοιμότητα, χρειάζεται 5 άτομα. Ναι. Αν έχουμε λοιπόν τα 5 άτομα στο κάθε κέντρο υγείας και αν έχουμε και τους σταθμούς του ΕΚΑΠ, τους οποίους συζητήσαμε, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας τον καλύπτουν. Το κέντρο υγείας Καλοφορίου, το κέντρο υγείας Καστελίου, ο σταθμός του ΕΚΑΠ στη Χερσόνησο και ο σταθμός του ΕΚΑΠ στη Μάρτα. Χωρίς να. Και τέσσερις. Και ο σταθμός του ΕΚΑΠ στις Αγίες Παρασκευές. Πέντε σταθμοί. Σταθμοί τομείς. Ας μην μπλέξουμε τους ακροατές μας με τα πώς θα χαρακτηρίζει το ΕΚΑΠ. Από πέντε σημεία καλύπτεται όλος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, χωρίς να υπάρχει εκτός της έδρας των κέντρων υγείας πουθενά σταθμός μέσα στο Δήμο. Καταλάβατε ότι το θέμα δεν είναι δηλαδή να έχει ένα σταθμό εδώ ή ένα σταθμό εκεί. Ή, να σας πάω ο δεύτερο παράδειγμα. Η πρότασή μας ήταν να γίνει σταθμός του ΕΚΑΒ στο περιφερειακό ιατρείο του Μπακίου. Είναι ένα πολυδύναμο ιατρείο, ιατρείο που θέλουμε να είναι 16 ώρες λειτουργίας, δηλαδή μόνο το 12 με 8 το βράδυ να μην λειτουργεί, αλλά να υπάρχει εκεί σταθμός του ΕΚΑΒ για όλο το 24ωρο. Δεν είναι μόνο για να καλύπτει την περιοχή της Μεσαράς, να λειτουργεί συμπληρωματικά στον σταθμό, στο ΕΚΑΒ που υπάρχει στο κέντρο υγείας των Μηνών. Εκτός από το νοτιοδυτικό νομό Ηρακλείου, υπάρχει και ο νοτιοανατολικός νομός Ρεθύμνου, γιατί σας είπα ένα σχεδιασμός που κάλυπτε όλη την Κρήτη. Αυτός ο σταθμός επίσης δεν προχωράει. Ή να δούμε στα του Ηρακλείου. Κακά τα ψέματα, μετά που έκλεισε το Απολώνιο και για τους παλιότερους που θα θυμούνται σε πλήρη λειτουργία το ΙΚΑ του Αγίου Μηνά, ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό του Ηρακλείου δεν έχουμε δομές στυλ κέντρων υγείας αστικού τύπου. Το ΙΚΑ του Αγίου Μηνά, το οποίο μας μάλιστα στο σχεδιασμό μας ήταν να είναι ένα πρότυπο πανεπιστημιακού επίπεδου που θα εκπαιδευόταν όλοι οι επαγγελματίες υγείας. Από τους γιατρούς που θα πήγαιναν στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τους νοσηλευτές, τους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, όλοι οι επαγγελματίες υγείας. Δεν έγινε τίποτα. Το ΙΚΑ της Χερσονήσου, τα κτίρια και η υποδομή κτηριακή του ΙΚΑ της Αλικαρνασσού, που θα μπορούσε ειδικά η Αλικαρνασσός που είναι, το γνωρίζουν οι ακροατές μας, που είναι πιο απομακρυσμένη τόσο από το Πεπαγνιώσιο και από το Βενιζέλιο, θα έπρεπε να λειτουργεί κέντρο υγείας αστικού τύπου στην περιοχή της Αλικαρνασσού. Αντιλαμβάνεστε, μιλώντας με μερικά τέτοια παραδείγματα, ότι ενώ ήταν ένας σχεδιασμός που πραγματικά θα αναβάθμιζε συνολικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την βοηθάει και συμβάλλει και ό,τι κάναμε,
ουσιαστικά όλα αυτά πάγωσαν, λες και τα χτύπησε κάποιο με μαζικό ραβδάκι με την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η ενίσχυση σε προσωπικό όπου έγινε και έγινε, ήταν με επικουρικό προσωπικό. Δηλαδή με προσωπικό με ημερομηνία λήξης. Προσωπικό που προσλήφθηκε στην πανδημία και που ουσιαστικά με το τέλος της πανδημίας δεν έχω σκοπό να προχωρήσουν σε μόνιμες. Αυτό ωστόσο, κοιτάξτε, σας ακούω πολύ προσεκτικά, γιατί και γιατρός είστε και βουλευτής είστε και βουλευτής είστε και γιατρός είστε, να το πω και ανάποδα, αλλά, και σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η πολιτική του φύγε εσύ, έλα εσύ, οι επικουρικές συμβάσεις, συμβασιούχοι και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι μια πολιτική που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα αντικείμενο και ένα θέμα το οποίο εκμεταλλεύεται από όλες τις κυβερνήσεις πάντα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Όντως, είχαμε περιορισμό στην πρόσληψη προσωπικού και δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν απόφαση, δεν ήταν τυχαία μάλλον η απόφαση της κυβέρνησης, δεν ήταν θέμα μόνο των Υπουργών Υγείας. Ήταν επιλογή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ οι πρώτες προσλήψεις να γίνουν στην υγεία. Τότε που ήμασταν με τον περιορισμό των μνημονίων και το 1 προς 5 και όλους τους υπόλοιπους περιορισμούς για προσλήψεις. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018, οι πρώτες ανακοινώσεις του Αλέξη του Τσίπρα ως πρωθυπουργού τότε της χώρας ήταν η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και όλο αυτό το έσχος στην εργασία που είχε επιβληθεί από τους δανειστές μας. Και το δεύτερο, οι άμεσες προσλήψεις στην υγεία, μιλούσαμε για 20.000, και στην παιδεία αντίστοιχο αριθμό σε βάθος τριετίας. Γιατί ακριβώς η υγεία και η παιδεία ήταν οι δύο τομείς που θέλαμε πρώτα απ' όλα στα πλαίσια ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους και μιας πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, θέλαμε αυτούς τους δύο τομείς να τους ενισχύσουμε. Δεν είχαμε κάποια υποχρέωση ή κάποιο περιορισμό στις προσλήψεις. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση δεν προχωράει σε μόνη μας. Και μάλιστα ενώ έθεσα κάποια ερωτήματα χθες στον Υπουργό, ουσιαστικά με τις απαντήσεις του χωρίς να είναι πολύ συγκεκριμένος, αλλά μιλώντας για μισθούς 40 με 60.000 σε ιδιώτες παρόχους και πρακτικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε, δηλαδή υποχρεώνει τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, να παραιτηθούν και ως ιδιώτες να παρέχουν τις υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι πολιτική υπέρ της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ούτως ή άλλως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας νοσεί και το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πει κάποιος ότι μα αφού είχαμε και την πανδημία και εδώ ήρθαν τούμπα τα πάνω κάτω και σε πρωτόγνωρες καταστάσεις που δεν είχαμε ξαναζήσει προσπαθούσαμε να βρούμε τα βήματά μας. Δεν ήταν εύκολο αυτό, τι θα το απαντούσατε κύριε Ιγουμενίδη? Το θέμα είναι ότι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πέρα από την πανδημία, σταθώ και σε αυτό, δεν υπερκρεύω από την ερώτησή σας. Κακά τα ψέματα, είναι ο μεγαλύτερος χώρος στον ιδιωτικό τομέα. Γύρω στο 75% της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καλύπτεται από τα ιδιωτικά ιατρία και από ιδιώτες συναδέλφους, γιατρούς εννοώ. Εμείς, πρώτο συμπέρασμα από την πανδημία τώρα. Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κακά τα ψέματα, το δημόσιο σύστημα υγείας στο σύνολό του αποτέλεσε την ασπίδα προστασίας, την υγειονομική ασπίδα προστασίας της κοινωνίας. Το συμπέρασμα που βγαίνει από την πανδημία από όλο τον κόσμο είναι η ενίσχυση συνολικά του δημόσιου συστήματος, η ενίσχυση των νοσοκομείων, η ενίσχυση των κέντρων υγείας, οι νέες δομές όπου χρειάζεται να γίνουν κλπ. Επειδή εδώ έχεις έναν χώρο που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του στον ιδιωτικό τομέα, οφείλεις να κάνεις καθαρούς τους κανόνες, σταθείς τους κανόνες, να μην τους αλλάζεις τελευταία στιγμή ή να μην τους αφήνεις σε ένα θολό πεδίο ο καθένας να φαντάζεται ότι θέλει, αν περιμένει ότι θέλει, να μην ξέρει τι να κάνει. Για παράδειγμα, με ρωτούν συναδελφοί μου που είναι ειδικευμένοι, γιατί και το ρώτησα και χθες στον Υπουργό που δεν απάντησε. Ειδικευμένοι καρδιολόγοι, ειδικευμένοι πνευμονολόγοι, ειδικευμένοι διαφορών ειδικοτήτων, να μην καθυστερώ. Μπορούμε να είμαστε εμείς προσωπικοί γιατροί? Δεν το απάντησε χθες ο κ. Πλέβης. Είπε θα βγούνε με τις υπουργικές αποφάσεις χωρίς να διευκρινίσει. Παρά το ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί 20 μέρες και αν περιμένουμε υπουργικές αποφάσεις υλοποίησης.
Εμείς λέμε λοιπόν, βάλε τους κανόνες, κύριε. Όριστε τους κανόνες, να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μπορέσουμε να κρίνουμε, να μπορέσουν να δουν οι ιδιώτες τι θα κάνουν και πώς θα ενταχθούν στο σύστημα. Δεν τους ανακοινώνει. Που είναι και αυτό ένα κενό, με συγχωρείτε, ένα κενό του συστήματος. Επίσης, βάλε τους κανόνες για την συμμετοχή των ιδιωτών, με ποιος θα είναι οι αμοιβές τους, ποιο θα είναι το πρόγραμμά τους, ποια θα είναι η συμβολή τους, η συμμετοχή τους σε όλα τα θέματα. Αλλά πάρε και μέτρα ενίσχυσης των δημόσιων δομών. Δηλαδή βγαίνει ο χάρτης υγείας, επιστημονικές επεξεργασίες μας τα έκαναν, δεν είναι... Και σας είπα το παράδειγμα για του πώς το ΕΚΑΒ σε ένα Δήμο που το ζητάει τώρα με το σχεδιασμό να το καλύπτουν από πέντε διαφορετικά σημεία του ΕΚΑΒ για να σταματήσει αυτό το έσχος σε το επίγον περιστατικό να μετακινείται στην καρότσα αγροτικού. Αυτές οι επεξεργασίες είπαν το κέντρο υγείας σταμάταλα, περιφερειακό ιατρείο σταμάταλα, περιφερειακό ιατρείο στη Βαζιονιά. Έχουμε το ιατρείο εξοπλισμένο από τους κατοίκους και προσφορές των κατοίκων στη Στάβια. Γιατί δεν προχωράει τη θεσμοθέτηση αυτών των ιατρείων. Το ΙΚΑ του Χερσονήσου, ένα κτίριο το οποίο ερημώνει, υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ και από τον σταθμό σας και από τον Κρήτη, το κανάλι του Κρήτη TV, που δείχνουν το κτίριο με έτοιμα τα ιατρεία, με έτοιμο όλο το κτίριο και ουσιαστικά είναι κλειστό. Και αν πάτε αυτή τη στιγμή η τομή της Χερσονήσου και το περιφερειακό ιατρείο της Χερσονήσου και μια σειρά άλλες δομές και το εμβολιαστικό κέντρο που ήθελαν να κάνουν, που έκαναν στη Χερσόνησο, όπως μου έλεγαν οι συνάδελφοι και το επισκέφθηκα αρκετές φορές και μέσα στην πανδημία και μέσα στην περίοδο που γίνονταν τα εμβόλια. Κάποιοι έφευγαν γιατί δεν χώραγαν όλοι να δουλέψουν στο κτίριο, στην τρύπα που έχουν στον δρόμο της παλιάς τεχνικής Ηρακλείου Αγίου Νικολάου. Και λες, γιατί έχουν το κτίριο κλειστό. 100 μέτρα από το ΙΚΑ της Χερσονήσου είναι ο σταθμός που είναι κάπου που θέλουμε να καλύπτει και καλύπτει την Εθνική Οδό και καλύπτει και την περιοχή της Χερσονήσου και θα μπορέσει να καλύψει και άλλες ανάγκες γύρω γύρω. Είναι σε ένα κοντέινερ. 100 μέτρα από ένα κλειστό κτίριο. Δεν είναι εντυπωσιακό το ότι από τον Ιούνιο του 19 καμία διαδικασία δεν προχώρησε. Για να δείτε, και έφτασε τελικά βέβαια προφανώς. Οι ευθύνες της είπε οι κύριες της σημερινής διοίκησης της υγειονομικής περιφέρειας είναι εδώ. Είναι στο γιατί δεν τα προχωράει όλα αυτά. Που τα βρήκε έτοιμα, τα βρήκε σχεδιασμένα, τα βρήκε. Και φτάσανε να δώσουν στον Υπουργό στοιχεία με τα οποία εκτίθεται ο ίδιος ο Υπουργός στην απάντησή του. Μου απάντησε στο τέλος της διαδικασίας που δεν είχα δικαίωμα πλέον να πάρω το λόγο, να μου μιλήσει για το ιατρείο του Πλατανιά. Η ερώτηση δεν αναφερόταν στα ιατρία της Κρήτης. Αναφερόταν στα ιατρία του νομού Ηρακλή. Να μου μιλήσει για το ιατρείο του Μακρύ Γυαλού. Να μου μιλήσει βέβαια έτσι για το ιατρείο της Ψαρής Φοράδας. Και μου ανέφερε ουσιαστικά μια σειρά πράγματα που ως διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας το πρώτο εξάμηνο του 2015, το πρώτο διάστημα που ήμασταν κυβέρνηση, που είχαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σαν διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας τα είχε υπογράψει. Στο ιατρείο της Ψαρής Φοράδας, στην Ψαρή Φοράδα, ήμουν ο πρώτος γιατρός που επισκέφτηκε σαν γιατρός. Γιατί έβλεπα ότι εκεί πήγαινε ο πληθυσμός από το καλάμι της Βιάνου. Εκεί πήγα λοιπόν και πήγαινα και επισκεφτόμουν σαν γιατρός, γιατί έβλεπα ότι εκεί ζούσε πληθυσμός. Χωρίς να είμαι υποχρεωμένος από τον νόμο να το επισκέφτομαι στην περιοχή του αγροτικού που έκανα το αγροτικό. Από εκεί έφτασα σαν διοικητής της ΥΠΕ να ορκίσω τον πρώτο γιατρό που τοποθετήθηκε επιτέλους στο ιατρείο της Ψαρής Φοράδας που θεσμοθετήθηκε και σαν διοικητής της ΥΠΕ υπόγραψα το να ξεκινήσουν τα έργα για να γίνει το ιατρείο. Και μου το παρουσίασε ο Υπουργός χθες ότι να τι έργα κάνουμε. Δεν είναι κοροϊδία. Γι' αυτό σας λέω τι να θυμώσεις τώρα, τι να θυμώσεις. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι και δεν ξέρουν αλλά και δεν θέλουν να μάθουν, έτσι. Δεν θέλουν να κάνουν. Θέλουν να ξεπουλήσουν τη δημόσια, να αφήσουν την δημόσια υγεία. Γιατί τους κούρασε, γιατί δεν θέλουν να είναι βαρύδι στον προϋπολογισμό, γιατί. Βέβαια, όταν ήδη μείωσαν τον προϋπολογισμό του προγράμματος, του προϋπολογισμού για την υγεία, τον μείωσαν για φέτος κατά 800 εκατομμύρια. Αυτό είναι το λιγότερο κράτος, η λιγότερη φόρη
που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η καταστροφή του κοινωνικού κράτους. Λιγότερη φόρη σημαίνει λιγότερο κοινωνικό κράτος, λιγότερη δημόσια παιδεία. Τα χάλια της θα συζητούμε και είναι μάλιστα τώρα και σε δημόσια συζήτηση. Παρακολούθησε και τη συζήτηση που είχατε πριν από μένα. Λιγότερη δημόσια υγεία. Και με ένα σχεδιασμό που τα αφήνει όλα θολά σε ένα θολό και ανεθελόντες πεδίο. Λες και δεν προκύψανε χθες. Αυτό που πραγματικά είδαμε μετά ήδη. Πάντως κηρύγουμε ήδη. Μέσα σε όλα τα οποία λέμε για το χώρο της υγείας, προσέξτε να δείτε, ακόμα και αν επικοινωνιακό το πεις ή όπως και αν το πεις, αυτό το νομοσχέδιο υγείας για το οποίο, το καινούριο, για το οποίο έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη συζήτηση, φαίνεται να επιλύει πράγματα. Δεν έχετε αυτή την εντύπωση? Δηλαδή, εγώ τώρα καλούμε δύσκολα πράγματα να διαχειριστώ, αλλά εσείς από τη δική σας την πλευρά και ως γιατρός βλέπετε που είναι και οι αδυναμίες, και θυμάμαι αυτό το οποίο λέγατε, αφήστε να δούμε στην πρώτη συζήτηση που κάναμε από αυτά τα οποία θα πούν οι αρμόδιοι μέσα στη Βουλή, τι απαντήσεις θα πάρουμε για να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Και πάλι σήμερα τις ίδιες αμφιβολίες δείχνετε να έχετε. Άλλοι όμως λένε ότι λύνει θέματα αυτό το νομοσχέδιο. Επειδή έτυχε να γνωρίζω, και σένει να γνωρίζω τα θέματα της υγείας, αυτό που έκανε αυτό το νομοσχέδιο τελικά ήταν ότι έφερε μία σειραφή θεμάτων για τα οποία υπήρχαν και υπάρχουν πιέσεις και από τον ιδιωτικό τομέα και από διάφορους που θέλουν να επενδύσουν για να κερδοσκοπήσουν στα θέματα της υγείας, όπου μεταφέρεται ένα σημαντικό κομμάτι του κόστου στον κόσμο. Και είναι μια σειραφή τέτοιων θεμάτων χωρίς να φαίνεται μια συνολική στρατηγική και ένα συνολικό σχέδιο. Εγώ δεν θα μπλέξω τους ακροατές σας με θέματα που ωστόσο αυτή η σειραφή των θεμάτων, αυτό το οποίο θα κάνει είναι να υποβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Γιατί εγώ δεν θέλω μόνο να το ολοκληρώσω, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Γιατί εγώ δεν θέλω να υποβαθμίσω καμία προσφερόμενη υπηρεσία, αλλά θα πω αυτό το οποίο παίρνω ως αναφορές από τον κόσμο που επισκέπτεται και τις δημόσιες δομές, τις οποίες απευθύνομαι και εγώ η ίδια προσωπικά. Ότι αυτό το οποίο στην καθημερινότητά τους παίρνουν οι άνθρωποι είναι μία προχειρότητα, μία τσαπατσουλιά, μία κίνηση ή κινήσεις που δεν συνάδουν με την προσοχή που θα πρέπει να έχει το όλο σύστημα απέναντι στον ασφαλισμένο. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, μου έλεγε μία κυρία το εξής, μόλις σήμερα το πρωί, συμπτωματικά, πήγα το παιδί μου στο νοσοκομείο, το τάδε νοσοκομείο, και μου το ανέφερε. Μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, αυτό το οποίο αντιμετώπισα ήταν πραγματικά ελεηνό. Χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Σηκώσανε το παιδί μου από το καρότσι, το οποίο δεν μπορούσε να περπατήσει, με τα χέρια, γιατί δεν είχαν καροτσάκι και δεν υπήρχε τραυματιοφορέας ή καροτσάκι. Αλλά γιατί θέλανε το καροτσάκι για να το μεταφέρουν σε ένα παιδιατρικό τμήμα. Άνθρωποι οι οποίοι κινόντουσαν με αυτό και τον άλλο ρυθμό. Άνθρωποι οι οποίοι δίπλα μου επικοινωνούσαν με μέσα ενημέρωσης. Προσέξτε να δείτε νοοτροπία. Και έλεγαν ότι μα περιμένουμε και μία και δύο και τρεις. Ο καθένας από εμάς βλέπει επίγον το περιστατικό του, δεν το συζητάμε, και έτσι πάντα είναι για τον καθένα από εμάς. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλιώς δεν πας στο νοσοκομείο. Δεν πας για να πιεις καφέ. Και έπαιρναν, λέει, μέσα ενημέρωσης τηλέφωνο. Τώρα, αληθές ήτανε, ψευδές ήτανε, για τους ίδιους που έκαναν αυτή τη χρήση από το κινητό τους στο τηλέφωνο, απλά για να εκφοβήσουν και έτσι εξυπηρετιόντουσαν. Δηλαδή, γιατί αυτό, κύριε Ηγουμενίδη? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Προσέξτε, προσυπογράφω όλα όσα είπατε και τα ζω και εγώ. Και φτάνουν και σε μένα παράπονα. Και αυτό ακριβώς είναι που δείχνει ότι έχουν αφήσει τη δημόσια περίθαλψη στην τύχη της. Δηλαδή, ένα το κρατούμενο. Για το ίδιο το νομοσχέδιο που ξεκίνησατε την ερώτησή σας. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι γνωστός για τον σχετισμό της δύναμης που ψήφισαν οι γιατροί εκεί, που ανέδειξαν οι συνάδελφοί μου γιατροί που ψήφισαν. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζεται γενικά φιλικά προς την υπάρχουσα κυβέρνηση. Υπάρχουν
μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και από αυτούς τους ανθρώπους που εκφράζουν τα κοινωνικά προς τη Λιβέλη, που εκφράζουν τις διαφωνίες τους. Το λέω για έτσι ήταν μια συνολική εικόνα του πρόσφατου νομοσχεδίου από ανθρώπους που γνωρίζουν, που ζουν την κατάσταση στην υγεία και οι οποίοι πραγματικά βλέπουν ότι ουσιαστικά δεν λύνονται προβλήματα. Δεύτερον, υπάρχουν όταν αφήνεις τη δημόσια περίπτωση, τι λένε, αντιμετώπιση της πανδημίας και προχώρησαν σε αυτή την κοβιντοποίηση των νοσοκομείων. Όπου μειώνεις τα χειρουργεία, μειώνεις κάνει δείγματα για να έχεις χώρο για τον COVID. Πρώτον, άφησαν τον ιδιωτικό τομέα τελείως εκτός COVID στην μεγαλύτερη διάρκεια της πανδημίας. Δεύτερον, μειώσαν τα χειρουργεία χωρίς να παίρνουν μέτρα και που σημαίνει ότι πήγαινε έξω αν θέλεις να χειρουργηθείς. 10.000 ήταν πριν από 2-3 μήνες οι αναμονές της Κρήτης. Γι' αυτό φέρανε τα απογευματινά χειρουργεία. Για να καλύψουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για να μπει ρευστό στα συρτάρια. Θα φτάσω. Όχι, το θέμα είναι ότι 10.000 χειρουργεία περιμένουν γιατί δεν είχαν χώρο. Ναι, μόνο θεματικά τα νοσοκομεία, σωστά. Έτσι. Ένα δεύτερο το κρατούμε. Τρίτον, τώρα σου λέει να γίνουν απογευματινά ιατρία. Στα απογευματινά ιατρία όμως θα συμμετέχει ο άρρωστος. Ενώ στα απογευματινά η εργαστήρια τουλάχιστον που γινόταν και λοιπά ήταν εξ ολοκλήρου η αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να γίνουν τα απογευματινά χειρουργία, αλλά όχι να πληρώνει ο άρρωστος. Πληρώνει και έξω. Να επιλέγει το νοσοκομείο επειδή θα πληρώνει λιγότερα από όσο θα πληρώνει έξω. Αυτό είναι λύση και πολιτική ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, είπαμε, γεμίζουν τα συρτάρια από τη μία, έτσι. Κάνει τα διάφορα λοιπόν, άλλα από την άλλη. Να πάμε παρακάτω. Δύο φορές. Συζήτησα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Δύο φορές ενέκρινε την δαπάνη για τον νομό Ηρακλείου που συζήτησα με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τις ΜΕΕ, για τους γυναικολογικούς ελέγχους στα χωριά της, για καρέκλες γυναικολογικές να εξετάζουν στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρία. Mm. Και καρέκλες, ένα εξοπλισμό εν πάση εντός των γυναικολογικών ιατρίων. Ξέρετε ότι δεν έχει παραλυφθεί επισήμως από την ΕΠΑ. Από αυτήν την διοίκηση. Δύο φορές. Δύο συναντήσεις με τον κύριο Αρναουτάκη και το ενέκρινε. Το ζήτησα. Λέω, έκανα μια περιοδία στα κέντρα υγείας. Είδατε ποιες ήταν οι ανάγκες, ναι. Μία ανάγκη την εκφράσαμε οι ΜΕΕΣ που δουλεύουν στα κέντρα υγείας. Να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Το έξοδο για την περιφέρεια δεν ήταν σημαντικό ή σημαντικό, μη σημαντικό, ο περιφερειάρχης το ενέκρινε. Και δεν πήγε, δεν ήρθε ή είπε, κανονίσαμε συνάντηση με τον περιφερειάρχη για να παραδώσει την ΕΠΕ, δεν ήρθε η διοίκηση της ΕΠΕ και δεν τα παρέλαβε. Και πού είναι αυτές οι καρέκλες, πήγαν από μόνες τους στα κέντρα? Όχι, δεν πήγαν. Δεν πήγανε και παραμένουν σε αποθήκες. Οι καρέκλες θα τις αγοράζαν. Τα χρήματα έδινε ο περιφερειάρχης, τις προδιαγραφές, τις βάζει η ΥΠΕ, τις βγάζουν οι υγειονομικοί φορείς κλπ. Εγώ λέω ότι ήταν μια απέτηση των ανθρώπων της υπαίθρου, μια διευκόλυνση της δουλειάς των υγειονομικών, των συγκεκριμένων επαγγελματιών, των ΜΕΟΝ, που κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά στην υπαίθρο. Προσπάθησε ο Περιφερειάρχης να τη διευκολύνει και όμως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με πρώτη και καλύτερη τη διοίκηση της είπε δεν τα παρέλαβαν. Τι να πεις τώρα εδώ. Πραγματικά μπορείς. Με φτάνουν όλες αυτές τις απαντήσεις. Αυτό που είπα στον Υπουργό ήταν βγήκε αυθόρμητα. Αλλά είναι γεγονός. Δεν μπορώ ούτε να θυμώσω πια με αυτά που ζω από αυτήν την κυβέρνηση. Ούτε να θυμώσω. Μάλιστα. Άρα ο στόχος, ο σκοπός ποιος είναι? Εμάς ο στόχος μας, όταν λέω εμάς εννοώ του πολιτικού μου φορέα, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι μεροληπτούμε υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Προφανώς μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας θέλουμε σαφείς, καθαρούς κανόνες που να εξασφαλίζουν με καθαρό και ισότιμο τρόπο την συμμετοχή των ιδιωτών. Θέλουμε λοιπόν παράλληλα να προχωρούν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται να μην παίρνεις μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας φροντίδας υγείας. Δεν γίνεται να αδιαφορείς για τα προβλήματα που έχει το προσωπικό. Δεν γίνεται να αδιαφορείς για τα προβλήματα λειτουργίας που απορρέουν από την έλλειψη του προσωπικού. Δεν γίνεται μέσα σε συνθήκες που ανακοινώνεις το τέλος της πανδημίας όπως το ανακοινώνεις. Να έχεις τόσους υγειονομικούς γύρω στις 7.000 εκτός λόγω του προβλήματος και του θέματος που προέκυψε με τους εμβολιασμούς. Και δεν γίνεται, το άκουσα σήμερα το πρωί από τον Υπουργό Υγείας πάλι, μέχρι να κηρύξει
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο τέλος της πανδημίας, οι άνθρωποι αυτοί θα μένουν σε διαθεσιμότητα. Δεν έχεις την περιτέλεια να είσαι 7.000 εκτός συστήματος υγείας. Από εργαζόμενος με την εμπειρία που έχουν και όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Άρα δεν θέλεις να ενισχύσεις το δημόσιο σύστημα υγείας. Και στηρίζεσαι σε ένα. Υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα που μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, αν και ανεμβολίες, να εργαστούν. Υπάρχουν οι επιστήμονες που είναι ειδικοί στα θέματα αυτά και που μπορούν να μιλήσουν οι επιστήμονες σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε χώρο, σε κάθε δομή υγείας, να μιλήσουν με τους ανθρώπους αυτούς και να λύσουν τα όποια προβλήματα έχουν με τα εμβόλια. Και να, οι άνθρωποι αυτοί με ασφαλή τρόπο και για τους ίδιους και για τους ασθενείς με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή μπορούν να επανέλθουν και να εργαστούν στο σύστημα υγείας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Ανταυτού παίρνεις τους επικουρικούς, τους απολύεις στη συνέχεια, γιατί κάποιοι υγειονομικοί εμβολιάστηκαν, επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ θα μπορούσες να τους ενισχύσεις και να τους κρατήσεις. Τέλος πάντων, ένας φαύλος κύκλος. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, κύριε Ιγουμενίδη. Ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μια μονάδα ένα χρόνο ή δύο χρόνια έχει μια εμπειρία που είναι πολύτιμη. Κύριε Ιγουμενίδη, να σας πω, αυτό το που λέει ο κύριος Πλεύρης σήμερα είναι η είδηση που βγαίνει για τους υγειονομικούς που περιμένουν ότι μέχρι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να κηρύξει το τέλος της πανδημίας δεν πρόκειται ανεμβολίες στη υγειονομική να προσληφθούν, αλλά έχετε δίκιο. Θα παραμείνω σε διαθεσιμότητα. Σε διαθεσιμότητα, ωραία. Ωραία. Οπότε το θέμα εκεί λίγη, γιατί όλοι περίμεναν ότι ξέρετε μέχρι 31/12 του 2022 και οι άνθρωποι αυτοί θα επέστρεφαν στις δουλειές τους. Σήμερα το πάει βήμα παρακάτω, άρα δεν ενισχύεται και δεν παίρνει κόσμο μέσα στο χώρο της υγείας να ενισχύσει. Αντιθέτως, διώχνει συμβασιούχους, διώχνει επικουρικούς, ο Θεός μαζί μας. Και όταν είπα ότι έχετε δίκιο, θα πω έχετε δίκιο, είπα και απλά θέλω να το προσθέσω, τελικά έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Δεν τολμάς πια ούτε να θυμώσεις. Να κλείσουμε με ένα θέμα εκτός υγείας. Είναι δυνατόν σε 15 μέρες τα παιδιά δίνουν εξετάσεις και ανακοινώνει ο Υπουργός Παιδείας χθες, προχθές, πριν από δύο μέρες, ότι μειώνει τον αριθμό των υποψηφίων κατά 10.000, 9.000 προς. Ναι, 9.000 τόσο. Είναι δυνατόν σε 10 μέρες δίνουν εξετάσεις και το ανακοινώνει τώρα. Γιατί? Και τους κόβεις τα φτερά από τώρα. Βάλε τους κανόνες το Σεπτέμβρη να γνωρίζουν όλα τα παιδιά με τι κανόνες θα εξεταστούν το Μάη που έρχεται. Τώρα ανακοινώνεις τη μείωση των εισακτέων και είναι άνθρωποι αυτοί που θέλουν μετά να με πείσουν κατά τα άλλα ότι ενδιαφέρονται για τη δημόσια παιδεία, ότι ενδιαφέρονται για το επίπεδο των σχολών, ότι ενδιαφέρονται για το επίπεδο των σχολείων, όταν αδιαφορούν για όλους τους φορείς της παιδείας. Τώρα τι να πω. Κύριε Ιγουμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.